Για τις 7 σήμερα, 3η 30 Νοεμβρίου το απόγευμα, έχει προγραμματιστεί η φωταγώγηση της πόλης του Βόλου για τις εορτές των Χριστουγέννων. Επίσημη προσκεκλημένη η ερμηνεύτρια Άννα Βύση, την οποία θα συνοδεύσει μουσικά η Συμφωνική Ορχήστρα και οι χοροδίες του Δημοτικού Οδείου Βόλου. Για την προστασία σε ό,τι αφορά στον κορονοϊό, όσων θελήσουν να παρακολουθήσουν διαζώσεις στην εκδήλωση, ο Δήμος Βόλου έχει τοποθετήσει γιγαντοοθόνες κατά μήκος της παραλίας, ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός. Ενώ έχουν διανεμηθεί 10.000 προστατευτικές μάσκες σε καταστήματα της ιδίας περιοχής που μπορούν οι πολίτες να προμηθεύονται δωρεάν. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της τελετής φωταγώγησης αποτελείται από γιορτινές μελωδίες και κομμάτια από το ρεπερτόριο των musical που πλαισιώνουν τις εορτές των Χριστουγέννων. Η Άννα Βύση θα ανέβει στη σκηνή για να ερμηνεύσει μεγάλες τις επιτυχίες. Κατόπιν, με το δήμαρχο της πόλης κύριο Μπέο, θα πατήσουν το κουμπί για να φωταγωγηθεί η πόλη και να στολιστεί ο ουρανός με εντυπωσιακά πυροτεχνήματα. Χθες πάντως στην παραλία του Βόλου έγινε πρόβα με την Άννα Βύση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι σαν να κάνω και εγώ Χριστούγεννα, γιατί τα Χριστούγεννα θα δουλεύω. Αύριο δεν θα δουλεύω όμως, γιατί έτσι είναι μια ωραία πινελιά στον τόσο όμορφο Βόλο που ομολογώ σε αυτή τη μεριά δεν είχα ξανάρθει, πόσο μάλλον να κάνω Χριστούγεννα. Και ο κόσμος το χάρηκε και το χαίρεται πάρα πολύ που είσαι εσύ σήμερα εδώ. Είχε πολύ κόσμο και στην πρόβα, ναι. Είναι πολύ ωραία και μου αρέσει που παίζω με τη φιλαρμονική που είναι σε καταπληκτική έτσι, κατάσταση θα έλεγα μουσική. Το επίπεδό τους είναι πολύ ψηλό από ό,τι ένιωσα. Ήδη με μια πρόβα δηλαδή τα βγάλαμε όλα. Η χοροδία είναι καταπληκτική. Μπράβο στη Σίλβια. Έκανε πολύ καλή δουλειά, πρόσχαρα. Και τα ξέρανε και τραγούδια που δεν τους είχαν δει να παίξουν. Όλος ο κόσμος αυτός που είναι σήμερα εδώ, νομίζω ότι νιώθει ξανά ότι ξανά μανά ξαναγιορτάζει. Ξανά μανά. Είναι καλή φράση αυτή για πολλά πράγματα στη ζωή μας. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλο τον κόσμο του Βόλου και βεβαίως τον Δήμαρχο που με κάλεσε. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Εσείς τραγουδάτε, για να ακούσω.